Κύριε Υπουργέ, η εταιρεία Edelmag, εργολάβος της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ στα μεταλλεία Ολυμπιάδας Χαλκιδικής, εδώ και 2,5 χρόνια, από το Σεπτέμβριο του 2019, δεν καταβάλει στους εργαζόμενους τις νόμιμες προσαυξήσεις για την έκτη μέρα εργασίας τους. Είναι αποδοχές που έχουν διεκδικήσει οι εργαζόμενοι ακόμα και με απεργιακές κινητοποίησεις, αλλά και με σχετική καταγγελία τον Ιανουάριο του 2021 στην επιθεώρηση εργασίας. Να σημειωθεί ότι παρόλο που η έκθεση της επιθεώρησης εργασίας τον Απρίλιο του 2021 τους δικαίωσε, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση από τη μη εφαρμογή του άρθρου 8 του νόμου 3846-2010, ζητώντας μάλιστα από την εταιρεία Edelmag να τα καταβάλει αναδρομικά εντός 10 εργάσιμων ημερών στους εργαζόμενους και να προσκομίσει τις αντίστοιχες τραπεζικές καταθέσεις στην κρατική υπηρεσία, ως απόδειξη. Η Edelmag όχι μόνο αρνείται να καταβάλει τα αναδρομικά των 2,5 χρόνων, αλλά και να πληρώσει από εδώ και στο εξής την προσάυξη για την έκτη μέρα εργασίας. Μάλιστα, κάλεσε τους εργαζόμενους να δεχτούν να υπογράψουν υπεύθυνες δηλώσεις ότι παρετούνται από τα οφειλόμενα δεδουλευμένα τους. Και ρωτάστε, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνει η κυβέρνηση, σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί για να καταβληθεί άμεσα το σύνολο των οφειλόμενων δεδουλευμένων από το Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι και σήμερα στους εργαζόμενους της εταιρείας Edelmag και να εξασφαλιστεί φυσικά στη συνέχεια η απρόσκοπτη πληρωμή της προσάυξης για την έκτη μέρα της εργασίας τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Στολτίδη. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κύριος Παναγιώτης Τσακλόγλου. Κύριε Τσακλόγλου, καλημέρα σας. 3 λεπτά. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, κύριε Στολτίδη. Οι εργασιακές σχέσεις αλλά και ο ρόλος της επιθεωρής εργασίας στην τήρηση της σχετικής νομοθεσίας είναι αναμφίβολα κρίσιμα ζητήματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προτεραιότητας για το Υπουργείο Εργασίας. Μέσα από τις νομοθετικές μας παρεμβάσεις προσπαθούμε να προασπίσουμε και κυρίως να αναβαθμίσουμε το ρόλο κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών για τους εργαζόμενους όπως είναι ο ΕΦΚΑ, ο ΑΕΔ, αλλά και η ίδια η επιθεώρηση εργασίας. Τώρα, αναφορικά με την υπόθεση στην οποία επικεντρώνεται η ερώτησή σας, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα από την αρμόδια υπηρεσία και πιο συγκεκριμένα από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χαλκιδικής, το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μεταλλείων και Λατομείων Βορείου Ελλάδος προσέφυγε στην επιθεώρηση εργασίας στις 18 του 2021. Το Συνδικάτο ισχυρίζεται στην προσφυγή του ότι κατά παράβαση των συμβάσεων των εργαζομένων στην επιχείρηση Edelmag, που προέβλεπαν πενθήμερη εργασία, ο εργοδότης τους υποχρέωνε σε εξάημερη εργασία. Συνεπώς, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, δικαιούνται προσάυξη 30% για το ορομίσθιο της έκτης ημέρας. Η προσάυξη αυτή σχετίζεται με την παραβίαση του πενθήμερου και όχι με επιπλέον ώρες εργασίας για τις οποίες δεν καταβλήθηκαν αποδοχές. Σύμφωνα λοιπόν με όσα ορίζονται από την νομοθεσία, τόσο η εταιρεία όσο και οι εργαζόμενοι προέβρισαν σε αποστολή υπομνημάτων. Η διαξαγωγή της σχετικής εργατικής διαφοράς ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2021. Η επιθεώρηση εργασίας πριν ολοκληρώσει την εισήγησή της διενήρησε και έλεγχο στην επιχείρηση στις 31 Τρίτου του 2021. Τόσο από το σύνολο των στοιχείων που προσκομίστηκαν. Συνεχίζω. Τόσο από το σύνολο των στοιχείων που προσκομίστηκαν, όσο και από τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις των μεταλλείων, προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι απασχολούνταν πράγματι σε εναλλασσόμενες βάρκες 6, 2, 2, 10, 10, 6, με μεικτό σύστημα εργασίας. Δηλαδή, για 2 εβδομάδες απασχολούνταν πενθήμερο και 40ωρο, μία εβδομάδα εξαήμερο και 48ωρο, αυτή είναι η επίμαχη περίοδος, και μία εβδομάδα με τετραήμερο και 32ωρο. Η επιχείρηση ισχυρίζεται ότι υπάρχει γραπτή συμφωνία με όλους τους εμπλεκόμενους εργαζόμενους. Να υπενθυμίσω ότι στη συγκεκριμένη επιχείρηση δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας, για επταήμερη λειτουργία της επιχείρησης με τήρηση του 40ωρου κατά μέσο όρο μέσα στο μήνα, σύμφωνα με την προαναφερθήσα φόρμουλα, χωρίς προσάυξη αμοιβής για την έκτη μέρα εργασίας. Η επιθεώρηση εργασίας έκρινε καταρχήν ως μη ορθό το επιχείρημα της επιχείρησης, αλλά δεν της επέβαλε πρόστιμο. Αυτά καταγράφηκαν από την αρμόδια επιθεωρήτρια στο Δελτίο Εργατικής Διαφοράς. Η επιθεώρηση ζήτησε από την επιχείρηση την άμεση τροποποίηση των προγραμμάτων εργασίας των υπαλλήλων, καθώς επίσης και την προσκόμιση συμπληρωματικών πινάκων ωραρίου. Επιπλέον, ζητήθηκε από τον εργοδότη η προσκόμιση σχετικών τραπεζικών καταθέσεων εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα των εργαζομένων για την παράβαση του πενθήμερου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιχείρησης, το Σωματείο έχει τη δυνατότητα να αποστείλει στην επιθεώρηση εργασίας μία υπεύθυνη δήλωση με τον ακριβή προσδιορισμό των οφειλωμένων ποσών, ώστε να συνεχιστεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία από την υπηρεσία. Μέχρι σήμερα δεν έχουν προσκομιστεί τραπεζικές καταθέσεις επιχείρησης, αλλά ούτε και υπεύθυνη δήλωση από τους εργαζόμενους.
Στις 16 Πέμπτου του 2022, η αρμόδια επιθεωρήτρια επικοινώνησε με τους δικηγόρους των εμπλεκομένων μερών και της γνωστοποιήθηκε ότι βρίσκονται σε διαβούλευση, που μέχρι στιγμής όμως δεν έχει τελεσφορήσει. Να επαναλάβω κλείνοντας την πρωτολογία μου ότι σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η εργατική διαφορά ολοκληρώνεται με την προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης από το συνδικάτο, στην οποία να περιγράφονται λεπτομερώς τα οφειλόμενα ποσά και τη διαδίπαση του σχετικού φακέλου στην αρμόδια εισαγγελία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ορίστε κύριε Στολτίδη, τρία λεπτά και για εσάς. Ναι, και από αυτά που είπατε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από αυτά που είπατε κύριε Υπουργέ, εντάξει, επιβεβαιώνεται το αντικείμενο της ερώτησης, αλλά όπως καταλαβαίνετε έχουν ξεφύγει τελείως οι εργοδότες. Και με τις δικές σας πλάτες, εννοώ των κυβερνήσεων όλων. Δεν φτάνει που αρπάζουν στην προκειμένη περίπτωση τον αμύθιτο πλούτο, αφήνοντας συντρίμια στο περιβάλλον εκεί στην περιοχή στη Χαλκιδική, δεν θέλουν να εφαρμόσουν και τα έσχατα κατώτατα που τους προσφέρατε ούτως ή άλλως με την ομολογία. Οι εργάτες στα έγκατα της γης, 400 μέτρα βάθος, με τη ζωή τους να μικραίνει από τις συνθήκες εργασίας, οι κεφαλαιοκράτες να θησαυρίζουν χωρίς να κάνουν άλλη δουλειά και το πολιτικό προσωπικό με δεκαπλάσιους και βάλε μισθούς από τον εργάτη να νομοθετεί την αφαίρεση δικαιωμάτων και το κυνήγι όποιος σηκώνει το κεφάλι. Αυτό είναι το νομοθετικό έργο. Ο μόνος που παράγει δηλαδή να είναι στην εξαθλίωση και να μην ξέρει αν θα γυρίσει πίσω στο σπίτι στα παιδιά του, ωραίο σύστημα. Και μη μας πείτε κύριε Υπουργέ ότι βάζουν τα ωραία τους λεφτουδάκια και επενδύουν. Να πως βγάζουν τα ωραία τους λεφτουδάκια, να πως τα αυγατένουν. Αυτό είναι. Λόγω αυτής κύριε Υπουργέ της διεκδίκησης, της συγκεκριμένης, αλλά και άλλων διεκδικήσεων για μέτρα ασφάλεια στην εργασία, δεν ξέρω αν θυμάστε το διεκδικητικό πλαίσιο να μην υπάρχουν πολλά οχήματα με καυσαέρια για να μην πνίγονται την ώρα που δουλεύουν στα 400 μέτρα και να υποστηλώνονται καλύτερα οι στοές για να μην πέσουν στα κεφάλια τους, υπήρχαν και αντίστοιχα θέματα, τους δώσατε εσείς το αντεργατικό τερατούργημα Χατζηδάκη για να απολύσουν εύκολα συνοπτικά τον πρόεδρο του σωματείου. Η αποφασιστική τους όμως πάλι και η αλληλεγγύη εκατοντάδων σωματείων τους οδήγησε σε νίκη και ακύρωση της απόλυσης. Αλλά μην μας πείτε πάλι, κύριε Υπουργέ, ότι θα το λύσουν το ζήτημα τα δικαστήρια. Τα έχει όλα υπολογισμένα η εργολαβία, η εργοδοσία συνολικά. Τρομοκρατία, υπεύθυνες δηλώσεις παρέτησης, υπολογίζοντας ότι λίγοι θα αντέξουν σε αυτή τη διαδικασία και ότι τελικά θα υποχρεωθεί να δώσει ό,τι δώσει, να είναι υποπολαπλάσιο από αυτό που πρέπει. Και γιατί, κύριε Υπουργέ, ρωτάμε, πρέπει δηλαδή ουσιαστικά οι εργάτες να επιβαρύνονται με τα δικαστικά έξοδα και να περιμένουν χρόνια να δικαιωθούν με αυτή τη λέλαπα της ακρίβειας? Γιατί αυτό το βάρος δηλαδή να το φορτωθούν οι εργάτες? Και πείτε μας δηλαδή ουσιαστικά τώρα ποιος κυβερνάει, εσείς ή αυτοί? Εμείς λέμε, ξέρουμε ποιοι κυβερνούν. Να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, τελικά αν προτίθεστε να επιβάλλετε τον νόμο. Όπως ξέρετε, και σε δεύτερο πρόσωπο εννοώ την κυβέρνηση, έτσι, για να είμαστε καθαροί. Όπως ξέρετε να τον επιβάλλετε ακαριέα, άμεσα, όταν είναι να βγάλετε παράνομες τις απεργίες και τους αγώνες των εργαζομένων. Πάντως νομίζουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι διδακτική μέσα σε αυτή την πορεία των αγώνων για τους εργάτες, ότι οι διεκδικήσεις τους καταλήγουν σε κατακτήσεις, σε νίκες, μόνο μέσα από την αποφασιστική πάλι και από την οργάνωση από τα σωματεία τους. Και γι' αυτό και η ολομέτωπη επίθεση για να βάλετε στο χέρι τα σωματεία. Είναι επίσης διδακτικό ότι και έτσι οδηγούνται στο συμπέρασμα πιο εύκολα οι εργάτες μέσα από αυτή τη διαδικασία, ότι αν δεν απαλλαγούν από τις βδέλες που κάθισαν στο σβέρκο τους, άσπρη μέρα δεν θα δουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε. Ορίστε κύριε Τσαγλούγλου, τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Στολτίδη, τις τελευταίες δεκαετίες το πεδίο των εργασιακών σχέσεων έχει γίνει εξαιρετικά σύνθετο. Όμως βασική μέρημνα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας παραμένει η τήρηση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας και η προστασία των δικαιωμάτων εργαζομένων από κάθε μορφή αυθαιρεσία. Άλλωστε, η τήρηση της νομιμότητας είναι καθοριστική προϋπόθεση για τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Σωματείο προέβησε καταγγελία. Η επιθεώρηση εργασίας έκρινε ότι η εταιρεία όφιλε να καταβάλει αυτή την προσάυξη, όχι, επαναλαμβάνω, γιατί εργάστηκαν παραπάνω και δεν αποζημιώθηκαν, αλλά γιατί ο εργοδότης παραβίασε τη σύμβαση για την πενθήμερη εργασία. Στη συνέχεια, τόσο ο εργοδότης όσο και το Σωματείο δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα έγγραφα στην επιθεώρηση εργασίας. Επομένως, η διαφορά τους θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών και βεβαίως για την οριστική επίλυσή τους.
Όπως ανέφερα και στην πρωτολογία μου, τα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου Εργασίας. Ο ρόλος μας όμως, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, και κάνετε διαρκώς, απαντώ διαρκώς σε ερωτήσεις σε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν παρεμβαίνετε εσείς, δεν είναι αυτός ο ρόλος του Υπουργείου της Εργασίας, δεν είναι διαχειριστικός. Η ευνομούμενη πολιτεία δεν λειτουργεί κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Η κυβέρνηση να παρεμβαίνει στις επιμέρους συγκρούσεις εργοδοτών εργαζομένων. Θέτει το πλαίσιο και από εκεί και μετά εφαρμόζονται όλες οι σχετικές διαδικασίες. Δηλαδή το Υπουργείο δεν εμπλέκεται και δεν πρέπει να εμπλέκεται στις συγκεκριμένες διατάξεις των εργαζομένων. Ο ρόλος μας στα θέματα αυτά είναι συγκεκριμένος και δεν είναι επιχειρησιακός. Με τις καινοτόμες νομοθετικές μας παρεμβάσεις στηρίζουμε τον κόσμο της εργασίας με έργα και όχι με ευκολόγια. Αλλάξαμε το ρόλο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας μετατρέποντάς τον σε ανεξάρτητη αρχή, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ενισχύσουμε το ρόλο του, να ενδυναμώσουμε τις δυνατότητες του και βέβαια να απομακρύνουμε όσο γίνεται περισσότερο από κομματικές και πελατειακές παρεμβάσεις, από όπου και αν αυτές μπορεί να προέλθουν. Η πολιτική μας επιλογή είναι ο επιχειρησιακός και θεσμικός εξυγχρονισμός της κρίσιμης αυτής ανεξάρτητης αρχής, προκειμένου οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν ένα πραγματικά ισχυρό σύμμαχο απέναντι σε κάθε αιστεία εργασιακής παραβατικότητας. Σας ευχαριστώ πολύ.